ανοιχνεύοντας τις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης Ισχίου, βρεθήκαμε και στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, την οποία επιτρέψτε μας να την αναδείξουμε ξεχωριστά. Αγαπημένη των κατοίκων της συνοικίας Αγίας Μαρίνας Εκκρεμού, βρίσκεται στην ανηφοριά της ομώνυμης οδού, σε μια έκταση ενός στρέμματος. Στην είσοδο της μπαίνουμε από την οδό των Αγίων Αναργύρων, παρατηρώντας αρχικά τα δύο κυπαρίσια από τη μία πλευρά της. Στην είσοδο, μαζί με την Ενωρική Επιτροπή, μας υποδέχεται ο πατέρας Μακάριος Τρουμπάκης, όχι μόνο υποδειγματικός ιερέας, αλλά και ένας πολύ οργανωτικός άνθρωπος, γνώστης της ιστορίας του ναού που υπηρετεί, αλλά και οργανωτής με κάθε λεπτομέρειά της λειτουργίας του. Οι αγιογραφίες του ναού έγιναν από τον Μιχάλη Δουνεζάκη και τον Γεώργιο Παναγιωτάκη, ένα το μαρμάρινο τέμπλο, το δεσποτικό και ο ιερός άμβωνας από τον Περάκη. Στο ιερό του ναού φυλιάζονται σπάνια βιβλία, καθώς και ένα ιστορικό καμπανάκι από αυτά που επί επιδοκρατίας έπαιζαν το ρόλο της καμπάνας. Η Άγια Ανάργυρη είναι εκκλησία βασιλικού ρυθμού και εκτός των άλλων εντυπωσιάζει για την καθαριότητά της. Για αυτήν και όχι μόνο φροντίζουν η πρεσβυτέρα Μαρία Στρουμπάκη και τα μέλη της Επιτροπής της Ενορίας Ελένη Παϊδούση, Ζηνοβία Μόνδρου και Αντωνία Γιαλούρη. Ήρθαμε εδώ, ήρθε ο άνθρωπος, έβαψε την εκκλησία, ο άλλος εδώ έτριψε τα μάρμαρα από πάνω. 22 μέρες έκανε. Βγήκανε όλα τούτα έξω, μας έπιασε και βροχή, βραχήκανε και οι πάγκες ορισμένες. Τέλος πάντων, ήταν στο πρόγραμμα κι αυτό. Μετά όμως, να πάμε τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στο κελί, για να μην μας βραχούν και τα υπόλοιπα. Αυτό το κάνετε συνέχεια, αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν. Στην επισκευή έγινε αυτό. Ναι, αλλά αυτό... εγώ βλέπω γενικότερα, υπάρχει μια μεγάλη καθαριότητα. Ναι. Όταν κάναμε γενική καθαριότητα, δεν βγάζαμε τα εικονίσματα και άλλα. Κάναμε από την αρχή. Πιάνουμε από την αρχή το κάθε τι, ένα πραγματάκι στην και το καθαρίσαμε. Στην επισκευή είχαν βγει όλα και πήγανε μέσα στο... Όλοι μαζί προσπαθούμε για τον καθαρισμό και την ευπρεπία του ναού, τίποτα άλλο. Ο πατέρας Μακάριος Τρουμπάκης μας δείχνει σπάνιες εικόνες του ναού και μας εξηγεί τις ιδιαιτερότητες των γιορτών των Αγίων Αναργύρων. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Γιάννη, με την παρέα σας στην ενορία της Αγίας Μαρίνας Εκκρεμού. Το καθηλικό της ενορίας, ο κεντρικός ναός, είναι η Αγία Μαρίνα Εκκρεμού και εδώ η Άγια Ανάργυρη είναι παρεκκλήσιο αυτής. Ο ιερός ναός των Αγίων Αναργύρων μέχρι το 1822, μέχρι δηλαδή τη σφαγή, ήταν ο μεγαλύτερος ιερός ναός σε ρυθμό βυζαντινό, κτίσμα βυζαντινό, καθώς και ο περίβολός του μεγάλης εκτάσεως, εμείς τον έχουμε μετρήσει, ούτε έχει αυξηθεί από τότε, ούτε έχει ελαττωθεί, είναι περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα ένα στρέμμα και αυτό βυζαντινό κτίσμα. Διασώζεται ένα μικρό κομμάτι βορειοδυτικά του ναού, του παλαιού κτίσματος βυζαντινής αρχιτεκτονικής, το οποίο βρίσκεται δυτικά του ιερού ναού και η μεγάλη θύρα, η μεγάλη πόρτα την οποία θα πάμε να δούμε, δια της οποίας εισερχόνταν οι χριστιανοί, οι πιστοί μας, στον περίβολο και εν συνεχεία στον κεντρικό ναό. Ανοιγέρθει επί βυζαντινών χρόνων ο ιερός ναός. Δεν γνωρίζουμε, αδερφέ μου, τη χρονολογία που έχει κτιστεί ο ναός. Δεν διασώθηκε αυτό, αλλά ξέρουμε πως είναι βυζαντινό το κτίσμα. Περιμετρικά υπήρχαν διάφορα κτίσματα, τα οποία κτίσματα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του Ιερού Ναού, για τις λειτουργικές ανάγκες του Ιερού Ναού. Επίσης, βρίσκεται και πλούσια σε περιεχόμενο βιβλίων, βιβλιοθήκη αξίας μεγάλης, την οποία εμπλούτιζε συνεχώς ο ενερό Μιχίος Αλάτιος. Αυτός τροφοδοτούσε την βιβλιοθήκη αυτή, η οποία βέβαια δυστυχώς καταστράφηκε υπό τον Τούρκο την εποχή εκείνη, καθώς και ο ωραίος αυτός περικαλής ναός. Εδώ έζησαν πλούσιες αρχοντικές οικογένειες όπως Χρυσοβελόνη, Ράλι, Πετροκοκκίνου και άλλοι. Το κοινό της Χίου εκείνη την εποχή διαιρείτο σε τρία μεγάλα τμήματα, τα λεγόμενα αδερφάτα. Τα αδερφάτα αυτά ήταν οι μεγάλες ενορίες της Χίου, μέσα στη Χίου. Το αδερφάτο της Απλοταριάς Μητροπόλεως,
με τον ναό των Αγίων Μινά Βίκτορ σε Βικεντίου. Η άλλη ενορία, η Βυζαντινή, ήταν το αδερφάτο της Εγκρεμού, η ενορία της Εγκρεμού, με κεντρικό ναό των Αγίων Αναργύρων. Ανέκαθε ήταν οι Άγιοι Αναργύροι. Ούτε μετετράπηκε, ούτε μετεβλήθηκε. Συνέχεια από τότε μέχρι τώρα είναι η ονοματοδοσία του Ιερού Ναού, τα εγγένειά του κτλ. Και το αδερφάτο του Παλαιοκάστρου, το οποίο ο κεντρικός του ναός ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Από αυτές τις μεγάλες ενορίες θεωρείται, λέγεται δε και από την ιστορία του Ζολώτα και τα λοιπά, διότι έχουμε γράψει εδώ, είναι παρμένα η βιβλιογραφία είναι από Ζολώτα και κάποια άλλα, θεωρείται ο μεγαλύτερος ναός της εποχής εκείνης από τα δύο άλλα αδερφάτα. Και το μαρτύρου και όλες και ο περίβολος, ένα στρέμμα περίπου και τα λοιπά. Ο ναός αυτός διεσώθηκε και πυρπολήθηκε βέβαια και διεσώθηκε αργότερα κτίσματα, διάφορα μικρά κτίσματα, τα οποία συνεχεία το 1935 που αναγνωρίστηκε η ενορία ως ενορία Αγίας Μαρίνας Εγκρεμού, σιγά σιγά άρχισαν οι άνθρωποι και χτίζανε και τα λοιπά, και έλαβε την οριστική του μορφή ο ωραίο ναός τότος που βλέπετε σήμερα, έλαβε την οριστική του μορφή το 1957 με 58. Εδώ υπήρχε και σχολείο τότε της εποχής εκείνης και δίδαξαν άνθρωποι ιερομόναχοι, εγγράμματοι άνθρωποι μορφωμένοι, και πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί, για να μάθουν την ελληνική και λατινική γλώσσα. Μεταξύ αυτών πέρασε και ένας Ρώσος, Μπάρσκι και κάτι τέτοιο ονομάζεται αυτός, ο οποίος διδάχθηκε τη λατινική και την ελληνική γλώσσα. Και τι λέει εδώ, εφήτησα, να σας το διαβάσω όπως το γράφει, εφήτησα και εγώ επί 6 μήνες εις μίαν των σχολών της Νίου των Αγίων Αναργύρων, σπουδάσας επιμελώς τη γραμματική της ελληνικής και λατινικής γλώσσας εκείνη την εποχή. Απέκτησα ταχαίως τας αρχικάς βάσεις των γλωσσών τούτων, έχων ως καθηγητήν εξαίρετον διδάσκαλον και ιεροκήρυκα της περιοχής της πρώτης της Χίου Σχολής, άνδρα ενάρτων, μετριοφρονέστατων, αμνησίκακων, φιλοξενότατων, και συνεχίζει και επήρθε η καταστροφή 1822. Τούρκοι διάβηκαν χαλασμός, καταστροφή και ερήπια, τα πάντα κατεστράφησαν. Ξαφανίστηκαν όλα. Τώρα, γιατί η Αγία Μαρίνα είναι συνέχεια των Αγίων Αναργύρων? Και αυτή καταστράφηκε όχι ολοκληρωτικά. Ο ένας ιερομόναχος σφαγιάστηκε επί τόπου την ώρα που λειτουργούσε στο ναό μέσα. Ο άλλος, ο Προκόπιος, διέφυγε από αυτή την άσχημη κατάσταση από τα βόρεια της Χίου και έφτασε στην Πελοπόννησο. Εκεί έμεινε αρκετά χρόνια, από το 1822 μέχρι το 1830. Επιστρέφει, αναδιοργανώνει την ενορία, ξαναφτιάχνει τον ναό, και έκτοτε από το 1830 η ενορία της Αγίας Μαρίνας είναι συνέχεια της πάλι ποτέ μεγάλης εκκλησίας βυζαντινής, έτσι, των Αγίων Αναργύρων, και συνεχίζει τις λατρευτικές της συνάξεις με την χάρη των θείων μυστηρίων, τις κοινωνικές, φιλανθρωπικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις μέχρι σήμερα. Και να ευχηθούμε μέχρι στο τέλος του κόσμου να διατηρεί ο Θεός μας και ο Χριστός μας την Εκκλησία αυτή. Έργο του Παναγιωτάκη. Ο Παντοκράτορ. Ναι, ο Παντοκράτορ. Επίσης και απέναντι είναι η Παναγία που δέεται, και αυτό δικό του έργο. Και όλα αυτά που βλέπετε δεξιά και αριστερά, Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αρχάγγελος Γαβριήλ, πιο κάτω είναι η Θεία Λειτουργία και τα λοιπά, όλα, πιο πάνω είναι η Θεία Λειτουργία, όλα αυτά είναι έργο του Παναγιωτάκη. Είναι ο Διάκονος και τα λοιπά, είναι ο Απόστολος Παύλος και διάφορες άλλες εικόνες. Ναι, τις έχει φτιάξει εκείνος. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το εξής. Ναι, μεν είναι ζωγραφισμένες επιτύχου, καλό είναι αυτό βέβαια,
αλλά με την πάροδο του χρόνου παίρνει η υγρασία τείχος και σκάει η αγιογραφία. Δείτε, θα μας πάμε μέσα, θα το δείτε. Και εμείς κάναμε συντήρηση με τον Μαντζούκη του Παναγιώτη, συγχωρεμένο. Ήρθε ο άνθρωπος, συντηρήσαμε την Αγία Μαρίνα το τέμπλο του και άλλες εικόνες και συντηρήσαμε επίσης και τούτες εδώ τριγύρω. Αλλά έχουμε μεσολαβήσει 15-20 χρόνια και η ζημιά συνεχίζεται. Εδώ είναι ο Γεωργονίτης και παρουσιάζει ποιες είναι οι αγιογραφίες εδώ. Ναι. Εδώ στις πλευρές έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων, όλες είναι παραβολές από εκεί. Αυτό το κάνει ο αγιογράφος. Αυτός μας αποτύπωσε το σχέδιο και ξέρουμε και εμείς τι υπάρχει. Άρα έτσι, κάτι μπορεί να διαβάσει εδώ και να δει πάνω τι. Διαβάζει και τα λοιπά. Διαβάζει. Ότι... Έχει γράψει και γράψει τα Βυζαντινά από την Βυζαντινά. Ναι. Πάντοτε έγραφε αυτός. Η Πεντηκοστή επάνω είναι αποτυπωμένη. Άρα υπάρχει τοπογραφικό. Τοπογραφικό, μπράβο. Αγιογραφίας. Αγιογραφίας. Που μπορεί κανείς να γνωρίζει. Εμείς το θέλαμε αυτό και του τόπου. Ναι. Κάνει αυτό το πράγμα διότι ο κόσμος ρωτάει. Γιατί δεν μπορεί να δεις από πάνω τι πράγματα είναι. Mm-hmm. Ναι. Είμαστε μέσα στο ιερό, στον ιερό χώρο κτλ. Και εδώ υπάρχει η βιβλιοθήκη του ναού. Τι έγινε, πώς την φτιάξαμε εμείς τη βιβλιοθήκη. Αυτά που βλέπετε κάτω είναι παλιά μηνέα, τα οποία όταν ήρθαμε εμείς θέλησα να τα αποσύρω, διότι η χρήση πολύ τα καταστρέφει. Αποσύραμε τα παλιά, τα δώσαμε στον Κρομίδα και μας τα έδεσε. Ναι, και αντικαταστηθήκαν αυτά με καινούρια και γίνεται η χρήση των νέων βιβλίων και αυτά είναι μόνο για να τα διαφυλάτουμε κτλ. Ναι. Όλα είναι σκεύη, Ευαγγέλια, δισκοπότηρα και από εκεί είναι τα δισκοπότηρα. Είναι καταγραμμένα όλα, στελάμενα στη βιβλιοθήκη, στη Μητρόπολη, με αντίγραφα κτλ. Φωτογραφημένα όλα. Έχει γίνει σωστή δουλειά. Όπως κάνετε εσείς. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό το καμπανάκι θεωρείται ότι επειδή επί τουρκοκρατίας δεν χτυπούσαν οι καμπάνες, απαγορεύονταν οι κρούσεις στο Λυκοδόνο, ο νεοκόρος ή κάποιος από την εκκλησία έπαιρνε το καμπανάκι αυτό και πήγαινε έξω από τη θύρα του σπιτιού του κάθε ανθρώπου, το χτυπούσε και τον ειδοποιούσε να έρθει στην εκκλησία. Ναι. Αυτό δεν είμαι σίγουρος εάν πράγματι είναι αυτό, αλλά σύμφωνα εδώ με τον Ανδρεάδη, ο οποίος γράφει το εξής: «Το δε πασίγνωστον καμπανάκι της Αγίας Μαρίνης Εγκρεμού εκρούστη το πρώτο το 1845». Α, δηλαδή, άρα, αυτό είναι υποτίθεται, χωρίς να λέμε εξάκριβο, τι ακριβώς είναι, αλλά θεωρούμε ότι ήταν αυτό. Διότι εμείς το αλλάξαμε αυτό, έπρεπε να αντικατασταθεί και το δώσαμε και μας το ολιστράρα, μας το χτυπήσαν και τα λοιπά. Για να το διαφυλάτουμε. Είναι το ρόδο το αμάρατο. Τι σημαίνει. Είναι στο κέντρο η Παναγία μας, η βρεφοκρατούσα που βαστάει τον Χριστό και γύρω γύρω είναι 24 χαιρετισμοί. Δηλαδή, εικονίδια. Άγγελος πρωτοστάτης παρουσιάζει το εικονίδιο, τον άγγελο που έρχεται στην Παναγία και της αναγγέλει τη σύλληψη του Χριστού. Βλέπουσα η Αγία, παραξενεύτηκε η Παναγία μας όταν της είπε ο άγγελος ότι θα συλλάβεις και τα λοιπά. Και ούτω καθεξής, γνώση άγνωστον δούνε, δύναμη, εξύψωση. Είναι παραγγελία τώρα, έτσι. Α, παραγγελία τώρα. Ναι. Εγώ πώς τη βρήκα την εικόνα. Έστειλα το γιο μου τον Μιχάλη το Στρουμπάκι. Ναι. Στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα και υπήρχε εκεί εικόνα. Ναι. Παρακαλέσαμε βέβαια, γιατί εκεί απαγορεύεται έτσι. Ναι. Και μας φωτογράφησα την εικόνα την οποία πήραμε. Γνώριζα την κοπέλα αυτή, η οποία δυστυχώς έπαθε σκλήρυση κατά πλάκα και πέθανε. Μας παρέδωσε την εικόνα και μετά από ένα-δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή και της δώσαμε την παραγγελία, την εικόνα. Και την έφτιαξε. Και την έφτιαξε. Και μας την έστειλε. Ναι. Ο ναός των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο. Mm. 1η Ιουλίου που γιορτάζουμε τον Κοσμά και Δαμιανό από την Ρώμη. Είναι η καταγωγή τους Ρωμαίοι. 1η Νοεμβρίου γιορτάζουμε Κοσμά και Δαμιανό, που ήταν και αυτοί αδέρφια,
η καταγωγή τους ήταν από την Ασία, Ασιάτες. Άλλοι είναι αυτοί. Άλλοι, ναι, άλλοι. Και 17 Οκτωβρίου γιορτάζουμε όλους τους Αγίους Αναργύρους, αυτοί που είχαν την ιδιότητα την ιατρική και με την βοήθεια του Θεού θεράπευαν τους πιστούς, τους ανθρώπους. Εδώ είναι όλοι. Ναι, και τα ονόματά τους, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακόμα βάζει για μια νόηση πάλι το Αγίο Παντελεήμων και Κύρος, Ιωάννης, Σαμψών, Κοσμάς, Δαμιανός και Ευτρέπιος, όλοι οι 20. Όλοι 20. Αυτοί χαλάγαν την πιάτσα. Αυτοί χαλάσαν την πιάτσα. Την πιάτσα. Έτσι είναι. Είναι οι νεομάρτυρες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Χριστό την πίστη και για την ελευθερία μας την εποχή επί τουρκοκρατίας. Ναι. Και εμείς τι κάναμε, ενδεικτικά βάλαμε 1-2 νεομάρτυρες από κάθε τόπο της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας. Ναι. Και τις γιορτάζουμε μετά τον Αγίο Πάντων την πρώτη Κυριακή. Ναι. Έξω από τον ναό, εκτός του μπροστινού άβλιου χώρου, υπάρχει στο πλάι χωράφι με σπεδοειδή ελιές και μια ροδιά, ενώ μεταγενέστερο του ναού είναι και το κελί που βρίσκεται δίπλα. Εδώ, στο κελί, ο πατέρας Μακάριος Τρουμπάκης φυλάει παλιά άμφια ιερέων, ενώ η νεωριακή επιτροπή μας φιλεύει ένα κέρασμα. Εδώ είναι η ιερά άμφια των ιερομονάχων που υπηρετούσαν την Αγία Μαρίνα Εκκρεμού, τα οποία και εγώ τα βρήκα μέσα σε ένα μπαούλο, τα οποία τα ανέσυρα και τακτοποιήσαμε εδώ την βιβλιοθήκη μας και τα βάλαμε μέσα για διαχειροποίητα. Και βλέπετε ότι τα σύγχρονα άφια, τα χειροποίητα, ας το πούμε, ή της μηχανής, εσωτερικά έχουν χαρτονάκι. Το οποίο χαρτονάκι μετά πάρω 2, 3, 4, 5 χρόνια σπάει και χαλάει. Εδώ είναι δέρμα, κύριε Γιάννη, από μέσα. Και εντυμένο, επάνω στο δέρμα. Γι' αυτό πόσο χρονό άφια και δεν έχουν τσελακωθεί καθόλου. Και τούτο εδώ πέρα, αυτό είναι φαντό πρέπει να είναι, και διάφορα άλλα. Και έχουμε και τις παλαιές εικόνες του Ιερού Τέμπλους, το 12ο που λέμε εδώ. Αυτά είναι τα βασικά μας. Πηγαίνοντας ξανά στον αύριο χώρο, παρατηρούμε τις μορφές των Αγίων Αναργύρων μαζί με αυτές του Χριστού, φτιαγμένες από μοσαϊκό παρακαλούμε, ενώ ο πατέρας Μακάριος δεν παραλείπει να μας δείξει την παλιά είσοδο του ναού που έχει σήμερα διασωθεί μόνο το επάνω τμήμα της. Φεύγοντας από τον ναό, αν και δεν χρειάζεται, ο πατέρας Μακάριος Τρουμπάκης επιμένει να μας εκφράσει γραπτά τις ευχαριστίες του. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας μας και όλων των ενωρητών που τιμήσατε την ενωρία μας και την αναδείξατε με τις προβολές που κάνετε, κύριε Γιάννη, για τις εκκλησίες μας. Προσφέρετε ένα μεγάλο δώρο ψυχιακή κοινωνία. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, ψυχιακή κοινωνία, και αναδείξατε και αναδεικνύετε τη θρησκευτική και κοινωνική και πολιτιστική παράδοση του τόπου μας, την πίστη μας, του λαού μας και των ιερών σύλλων των εκάστοτε εκκλησιαστικών συμβουλίων που εργάζονται να φιλοκερδώσουν. Εγώ είμαι μισθωτός. Εκείνες είναι καλύτερες από μένα για να διατηρηθούν όλα αυτά που είδατε σήμερα. Και πάνω απ' όλα αναδεικνύεται την αγάπη του Επισκόπου μας. Θα πρέπει να το πούμε αυτό και να το τονίσω. Την αγάπη του Επισκόπου μας, γιατί εκείνος είναι η ψυχή, εκείνος μας συμβουλεύει, εκείνος μας υποδεικνύει τον τρόπο που θα εργαστούμε, γιατί εκείνος είναι η κιθάρα και εμείς είμαστε οι χορδές κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο. Και εμείς προσευχόμεθα σαν ενωρίτες και σαν προσωπικό του ναού να στερεώνει ο Θεός των οίκων τούτων εις αιώνας αιώνων, μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ.